Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου επευκαιρία να εκφράσω τη λύπη μου για το ναυάγιο σήμερα στη Λέσβο και την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Να συγχαρώ για την άμεση επιχείρηση στο λιμενικό σώμα που διέσωσε 32 επιβαίνοντες στη μοιραία βάρκα. Είναι αδιανόητο να επιτρέπεται να προσπαθούν να διασχίσουν το Αιγαίο φουσκωτές βάρκες που δεν πληρούν καμία προϋπόθεση ασφάλειας και οδηγούνται από ανθρώπους χωρίς άδεια και γνώση των κανόνων της θάλασσας. Εκείνοι που το επιτρέπουν, πέρα το ότι παραβιάζουν την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, βάζουν δυστυχώς εν γνώσεις τους σε μεγάλο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Προκύπτει από τις καταθέσεις των διασωθέντων ότι η τουρκική ακτεωρός που τους εντόπισε μετά από κλίση των επιβαινόντων στον ειδικό έκτακτο αριθμό ανάγκης της Τουρκίας, ήρθε η τουρκική ακτεωρός, δεν τους παρήχε βοήθεια, δεν τους διέσωσε, αλλά τους επέτρεψε, τους προέτρεψε μάλλον, να διασχίσουν παράτυπα τα θαλάσσια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και οι ΜΚΟ που συμβάλλουν σε αυτές τις διαδρομές, πρέπει οι συναισθανόμενες στον πραγματικό τους ρόλο να σταματήσουν άμεσα να συμβάλλουν, άθελά τους ίσως, στην απώλεια ανθρώπων. Η διεθνής κοινότητα οφείλει με κέρυες και αυστηρές παρεμβάσεις να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον πλήρη τερματισμό των παράτυπων διαδρομών των λαθροδιακινητών. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.